Τα μέλη της παλιάς πολιτικής ελίτ γύρω από τον 85χρονο πρόεδρο Παουλ Φον είχαν αναβάλει τη στιγμή ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία. Μια εξέλιξη που σίγουρα ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή την οποία παρήγαγε ποτέ η δημοκρατία. Ο ναζιστής ηγέτης θα έπρεπε να είχε γίνει καγκελάριο μετά τον εκλογικό θριαμβό του, τον Ιούνιο του 1932. Το 1933, Ελάχιστοι είδαν τόσο καθαρά όσο ο συντηρητικό Φρίντριχ Ρεκ Μαλέτσεβεν από την Ανατολική Προσία ότι ο Χίτλερ θα ήταν η νέμεση της Γερμανίας. Μια τρομακτική επανενσάρκωση του αναβαπτιστή Ιωάννη του Λέιντεν τον 16ο αιώνα. Όπως και στη δική μας περίπτωση, μεγάλος προφήτης έγινε ένας τυποτένιος, ένα απόβρασμα της κοινωνίας θα λέγαμε. Και η αντιπολίτευση απλώς διαλύθηκε ενώ ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθούσε αποσβολωμένος χωρίς να καταλαβαίνει. Όπως και στη δική μας περίπτωση, ιστερικές γυναίκες, δάσκαλοι, αποστάτες ιερείς, τα κατακάθια και η περιθωριακή όλων των στρωμάτων αποτέλεσαν τα κύρια στηρίγματα του καθεστώτος. Μια αραιή σάλτσα ιδεολογία κάλυπτε τη χειδεότητα, την απληστία, τον σαδισμό και την απίθμενη λαγνία για εξουσία και όποιος δεν μπορούσε να αποδεχθεί πλήρως τη νέα διδασκαλία παραδιδόταν στον Δήμιο. Ο Ρεκ Μαλέτσεβεν πέθανε από τύφο στον Ταχάου, καθώς η προφητεία του για την καταστροφή εκπληρωνόταν πλήρως.